Δημήτρης Παναγιώτης, πρόεδρος των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στο εργοστάσιο της ΛΑΡΙΜΑ. Τι ακριβώς περιμένετε σήμερα? Έχουμε 4 χρόνια που λέμε να εξασφαλιστεί η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Φτάσαμε στο μηδέν. Μας πετάνε έξω. Μας πετάνε πρώτη Τετάρτου στην ανεργία. Αυτό μας δήλωσαν χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Που είπαμε τα θέματα. Είναι άναδρο, χωρίς προειδοποίηση. Θα φύγουν τα παιδιά μας από το σχολείο. Σταματάνε σπουδές. Μένουνε άνθρωποι, συνάδελφοι που είχαν ιατροφαρμακευτικό συμβόλαιο μέσα στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Θα είναι άνεργοι και θα χρεώνονται καθημερινά. Καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς. Είναι άναδρο αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Το αίτημά μας είναι το εξής. Να μας πούν αν βρήκαν παλιατζή ή επενδυτή για τη ΛΑΡΚΟ, να επαναλειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ, τη δουλειά μας θέλουμε, καμίνια μηχανές να πάρουν μπροστά. Και σε κάθε περίπτωση όχι έτσι άναδρα. Να μας προειδοποιήσουν. Δεσμεύτηκε ο κύριος Πατραλιάς ότι θα το ξανασυζητήσουν και σήμερα θα πάρουμε οριστική απάντηση. Εδώ είμαστε. Άρα περιμένετε απάντηση σήμερα. Περιμένουμε και την καλούμε να είναι θετική. Δεν σηκώνεται. 5 νομοί, μεγάλες περιοχές μαραζώνουν κυριολεκτικά. Θα σταματήσουν σχολιά. Το καταλαβαίνουμε. Παιδιά, πάνω από 1000 φοιτητές και σπουδαστές έχουμε. Κοιτάτε, άμεσα να ανανεωθούν οι... Άμεσα ανανέωση και συζήτηση. Δεν είναι δυνατόν να το κάνουν μονομερός, να μας πετάνε έτσι. Δεν ζούμε από κάτι άλλο. Τη ΛΑΡΚΟ είχαμε. Πεθάναμε για να τη λειτουργήσουμε τόσα χρόνια. Αυτό ήταν νεκρούς μετράμε. Σας ευχαριστώ πολύ.